Συνοδευόμενος από τη Διευθύντρια Πολιτιστικού Τουρισμού και Ανάπτυξης της Επιχείρησης Κυριακή Γανίτου, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Καβάλα Δημοφέλεια Παναγιώτης Αγγελίδης, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Αλέξη Πολίτη, συζητώντας μία σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος με επίκεντρο τη στοχεύση σε στρατηγικές τουριστικής ανάπτυξης. Μία συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Πολίτη. Συνοδευόμουν από την Διευθύντρια του Τουριστικού Τμήματος της Δημοφέλειας, η οποία ήταν υπεύθυνη για την εκπόνηση του τουριστικού προγράμματος προβολής της πόλης μας για το 2022, και είχαμε μία πρώτη συνάντηση με τον κύριο Πολίτη, όπου ο βασικός στόχος ήταν να προσεγγίσουμε τα θέματα τουριστικής προβολής της πόλης, να προσεγγίσουμε τις στρατηγικές τουριστικής ανάπτυξης και να βάζουμε τις βάσεις στη μορφή συνεργασίας της περιφέρειας με τον Δήμο Καβάλας, ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε όλους τους υπάρχοντες πόρους και με συνέργειες και όχι μόνο με την περιφέρεια, αλλά και με πολλούς καθήλυνα αρμόδιους, να μπορέσουμε να καταρτήσουμε ή να βοηθήσουμε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Δημοφέλειας και να αντιμετωπίσουμε το θέμα του τουρισμού, όπως προηγουμένως είπατε, με ευέλικτο τρόπο και ανάλογα με το πώς θα διαμορφώνεται η πανδημία και οι συνθήκες οι οποίες θα διαμορφωθούν. Είναι γεγονός, γιατί μιλάω και με ξενοδόχους, ότι ο χειμώνας ήταν δύσκολος. Όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι από το Πάσχα και μετά η διαχείριση της πανδημίας ίσως να είναι καλύτερη. Οπότε, βλέποντας και κάνοντας, παρακολουθούμε το θέμα και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σχετικά με τους προβληματισμούς για την επερχόμενη τουριστική περίοδο, ο κύριος Αγγελίδης ανέφερε ότι στο κομμάτι της κρουαζιέρας υπάρχει μια συντονισμένη ενέργεια του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, του Επιμελητηρίου και της Δημοφέλεια και η προσπάθεια συνεχίζεται. Το θέμα της κρουαζιέρας, το οποίο είναι ένα ειδικό κομμάτι του τουρισμού, γιατί ο τουρισμός είναι πολυσχεδής και ειδικά η πόλη μας έχει το προνόμιο να μπορεί να προσελκύσει τουρίστες σε διάφορες μορφές τουρισμού. Αν μιλήσουμε λοιπόν για την κρουαζιέρα, εδώ και ένα χρόνο έχει γίνει μια συντονισμένη συνέργεια μεταξύ του Επιμελητηρίου, του ΟΛΚ και της Δημοφέλειας, όπου προσπαθήσαμε με πολύ μεγάλο αγώνα και προσλαμβάνοντας φυσικά έναν καθήλυνα αρμόδιο, ένα σύμβουλο κρουαζιέρας, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ, στο να μπορέσουμε να αναβιώσουμε τον θεσμό της κρουαζιέρας. Είναι γεγονός ότι ειδικά η κρουαζιέρα πλήγει πάρα πολύ από το θέμα της πανδημίας και τα αποτελέσματα όμως καταφέραμε να είναι εντυπωσιακά, με την έννοια ότι ενώ πέρσι προσέγγισαν την πόλη μας 4-5 το πολύ κρουαζερόπλια, για του χρόνου θα έχουμε περίπου 31-32 αφίξεις. Είναι ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, με την έννοια ότι η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται. Δεν μας ενδιαφέρει να πάμε καλά μία χρονιά. Θέλουμε ένα βάθος χρόνου, ούτως ώστε να καταστήσουμε την πόλη μας προορισμό κρουαζιέρας και αυτή η προσπάθεια να έχει αποτέλεσμα σε μεσοπρόθεσμο ή βραχυπρόθεσμο και διάστημα.